ευχαριστούμε και εμείς και στα πλαίσια του κεφαλαίου Οικονομία Τεχνολογία ας υποδεχθούμε την Κυριακή Παπαλίτσα, τον Γιώργο Θεοδωράκη, την Χρυσάνθη Λίτρα, καλησπέρα, είναι μέλη της ομάδας μετάβασης Ακαδημία Πλάτωνος. Υπάρχει και η Τζένιφερ Χίντον. Ωραία, και η Τζένιφερ Χίντον. Καλησπέρα σας, εγώ είμαι η Κυριακή. Σύντομα θα σας πω κάποια θεωρητικά σημαντικά σημεία για την μετάβαση, έτσι για να μπορούμε όλοι να έχουμε ένα κοινό σημείο τι είναι μετάβαση. Και μετά θα περάσουμε και στις δράσεις μας. Σύντομα θα το κάνουμε, γιατί από ό,τι βλέπουμε πιέζει και ο χρόνος. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για την ιδέα της μετάβασης που ξεκίνησε το 2005 από την Ιρλανδία. Εκεί σε μια ομάδα ατόμων τέθηκε το θέμα, τέθηκα μάλλον δύο ερωτήματα. Πώς θα ζήσουμε καταναλώνοντας λιγότερο πετρέλαιο και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή, για να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή. Και έτσι φτάσαμε να δημιουργηθεί η πρώτη πόλη σε μετάβαση στο Τότενες της Νότιας Αγγλίας. Και από εκεί και πέρα μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί και έχουν δημιουργηθεί πάνω από 2.000 πρωτοβουλίες και πόλεις σε μετάβαση σε όλο τον κόσμο. Μια κοινότητα τώρα που είναι σε μετάβαση έχει στόχο να ενθαρρύνει και να στηρίξει τα μέλη της κοινότητας να αποκτήσουν μια επίγνωση ενός βιώσιμου τρόπου ζωής με στόχο στο κοντινό μέλλον να είναι ανθεκτική αυτή η κοινότητα ως προς την πετρελαϊκή κρίση, την κλιματική αλλαγή και την οικονομική αστάθεια. Έτσι λοιπόν για να το πετύχει αυτό μια κοινότητα μετάβασης χρησιμοποιεί χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών και την αλληλεγγύη σε επίπεδο κοινότητας, γειτονιάς και εγώ προσωπικά θα πρόσφερα τα αρχικά αρχικά σε επίπεδο οικογένειας από τη δικιά μου εμπειρία. Οπότε σαν εργαλεία έχουμε στις κοινότητες μετάβασης ομάδες παραγωγής τροφής σε αστικούς λαχανότυπους, συνεργατικές επιχειρήσεις, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τροφοδότηση της κοινότητας και ανάπτυξη των σχέσεων των μελών μεταξύ τους μέσα από γιορτές, εκδηλώσεις, παζάρια, ομαδικές κουζίνες και ό,τι άλλο μπορεί αυτό να είναι ώστε να έρθουν οι γείτονες και οι κάτοικοι μιας κοινότητας πιο κοντά. Και τελικά γίνεται ένας επαναπροσδιορισμός των αναγκών της κοινότητας και μέσω της εσωτερικής μετάβασης των μελών. Να δούμε λίγο και τη διαφάνεια. Ωραία. Απλά μετά να σας πω εμείς πώς δημιουργήθηκαμε εδώ στην Αθήνα. Αυτά είναι τα θεωρητικά, έτσι πολύ γρήγορα σας τα είπα, τη μετάβαση. Εμείς στην Ακαδημία Πλάτωνος ξεκινήσαμε να είμαστε μαζί και να δουλεύουμε από την άνοιξη του 2013. Και είχαμε όραμα. Βρεθήκαμε με ένα όραμα. Να πούμε το όραμα γιατί το έχουμε ζωγραφισμένο. Λοιπόν, θα σας το περιγράψω πρώτα και μετά θα το δείτε. Ναι, είναι πριν γεννηθεί το όραμα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κι εμείς μεγάλη αμηχανία όταν πρώτο βρεθήκαμε. Ήμασταν άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους, από διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα, από διαφορετικές κουλτούρες, χωρίς κανένα κοινό ενδιαφέρον. Ήμασταν τελείως άγνωστοι μεταξύ μας. Και είχαμε όλη την αγωνία πώς το όραμά μας, που ήταν κοινό, θα γίνει πραγματικότητα. Να το όραμά μας λοιπόν, εδώ. Στο κέντρο, η πράσινη μεγάλη επιφάνεια είναι το πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνα. Και γύρω-γύρω είναι τα ράτσες των σπιτιών. Είναι πράσινες, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά το χρώμα. Τις έχουμε κάνει πράσινες, γιατί το όραμά μας είναι να γίνουν πράσινες από τα φυτά που θα καλλιεργήσουν οι κάτοικοι, οι γείτονές μας, με συνεργασία και αλληλεγγύη. Αυτό ήταν το αρχικό όραμα της ομάδας. Και έτσι ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω στις αρχές της μετάβασης, που θα τις δείτε στην επόμενη διαφάνεια. Η πρώτη αρχή και η
Η πρώτη από τις αρχές είναι το θετικό όραμα και διαβάζοντας τις αρχές θα δείτε ότι δεν μένουμε στο όραμα, φτάνουμε και στην πράξη, δηλαδή στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας απέναντι σε κρίσεις, ως προς την ενέργεια, την τροφή και την οικονομία. Είναι αρχές που μπορείτε να τις βρείτε και στο site μας, να μην χάνω χρόνο διαβάζοντάς τις. Και φτάσαμε λοιπόν να δουλεύουμε μαζί. Οι συναντήσεις μας γίνονται σε κύκλο και ανταλλάσσουμε τις γνώμες και τις απόψεις μας μέσα από τεχνικές που ασφαλίζουν την οριζόντια συμμετοχή και την συναισθηματική και την ανάπτυξη της συλλογικής νοημοσύνης. Και σιγά σιγά, τι άλλο έχουμε, να δούμε τις διαφάνειες. Μου δώσαν το μικρόφωνο να μιλήσω. Α, ναι, σωστά, το ξέχασα. Έχουμε και αυτό. Λοιπόν, και αυτό είναι μια διαφάνεια από το φόρουμ, που είναι ένας τρόπος που επικοινωνούμε μεταξύ μας και ανταλλάσσουμε ιδέες και απόψεις. Ξέχασα να σας πω ότι για μας ένα από τα βασικά μελήματά μας στην ομάδα, όταν πρώτο ξεκινήσαμε, ήταν ένα στοίχημα από κάποιον που βάλαμε, ήταν να δημιουργήσουμε μια ανθεκτικότητα στις σχέσεις μεταξύ μας, γιατί ήμασταν άγνωστοι μεταξύ μας. Και είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος που οι επιλογές που κάνουμε για να επικοινωνήσουμε και να ανταλλάξουμε τις απόψεις και τις ιδέες μας. Και αυτά έχουμε επιλέξει κάποια εργαλεία επικοινωνίας που έχουν στηρίξει την ομάδα και τώρα είμαστε πάνω από ένα χρόνο μαζί και δουλεύουμε προς αυτές τις κατευθύνσεις. Και θα σας πούν οι φίλοι μας εδώ για τις πράξεις μας, για τις δράσεις μας. Να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Είπαμε για το όραμα, βέβαια κανείς ακόμα δεν είπε ακριβώς το όραμα της μετάβασης ή τουλάχιστον τι όραμα είχαμε εμείς όταν πήγαμε στη μετάβαση. Εγώ θα ήθελα να πω καταρχήν το δικό μου όραμα, μια και αυτή είναι η εκδήλωση. Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να ζω σε ένα χώρο που δεν χρειάζεται, σε ένα πλανήτη που δεν χρειάζεται να βομβαρδίζει ο μισός πλανήτης στον άλλο μισό για να παίρνει τα πετρέλαια. Τη στιγμή που μπορούμε να έχουμε αλλιώς την ενέργεια που χρειαζόμαστε, θα ήθελα να μην κάνει το γύρο του κόσμου ένα κομμάτι τυρί ή ένα κομμάτι βούτυρο που πρόκειται να φάω. Θα ήθελα στον δρόμο να μην κυκλοφοράνε τόσα εκατομμύρια αυτοκίνητα, αλλά κάθε οικογένεια, ας πούμε, να μην έχει 5 αυτοκίνητα κάθε οικογένεια ή 3, αλλά κάθε γειτονιά να έχει 5 αυτοκίνητα, τα οποία να κινούνται όποτε χρειάζονται και να κινούνται με καθαρά καύσιμα, με καθαρή ενέργεια, τέλος πάντων. Θα ήθελα να μην μολύνουμε τόσο πολύ τον πλανήτη, θα ήθελα να μην έχουμε τόσο πολλά πλαστικά στις θαλασσές μας που να σκοτώνουν τα ψάρια μας. Θα ήθελα γενικά να είμαστε λιγότερο επεμβατικοί σαν είδος σε αυτόν τον πλανήτη, ο οποίος είναι πεπερασμένος. Καταναλώνουμε πολύ πιο γρήγορα τους σπόρους και αλληλοσκοτωνόμαστε για να πάρουμε τους σπόρους του άλλου, εδώ και χιλιετίες. Θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε ένα τεχνολογικό επίπεδο το οποίο μπορεί να μας καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες αν κάνουμε και λίγο οικονομία αρκετά εύκολα. Και έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορούμε να έχουμε κοινοτικά νομίσματα. Δεν χρειαζόμαστε πάντα το ευρώ. Για να έρθει ο υδραυλικός, ας πούμε ότι εγώ είμαι ηλεκτρολόγος και ο άλλος είναι υδραυλικός στη γειτονιά. Για να έρθει ο υδραυλικός να μου φτιάξει κάτι στο σπίτι και να πάω εγώ να του φτιάξω τον πίνακα, δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα ευρώ. Μπορούμε να φτιάχνουμε τοπικά κουπόνια που έχουν γίνει σε πολλά σημεία. Γενικά θα ήθελα να είναι πιο τοπικά τα πράγματα. Θα ήθελα ο κόσμος να συνεννοείται όπως συνεννοούμαστε και εμείς στην ομάδα μετάβασης, με μη βίαιο τρόπο. Παρότι είμαστε αρκετά διαφορετικοί πολιτισμικά και σαν κουλτούρα και στην καθημερινή μας ζωή, στο επίπεδο των μορφωτικών.
εξωτερικό, σε όλα τα σημεία σχεδόν, έχουμε κατορθώσει και συζητάμε και κυρίως κάνουμε πράγματα μαζί, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που σας είπε, κάποια από τα εργαλεία που σας είπε πριν. Εγώ είμαι η Χρυσάκη. Εγώ θα σας μιλήσω για το κομμάτι της τροφής. Αρχικά ψάξαμε να βρούμε κάποιο ελεύθερο οικόπεδο στη γειτονιά της Ακαδημίας Πλάτωνα, με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα κοινοτικό αστικό λαχανόκηπο, το οποίο πέρα που θα παρήγαγε ένα κομμάτι της τροφής των γειτόνων, θα αποτελούσε και ένα σημείο συνάντησής τους και συναναστροφής. Αυτό δεν έγινε δυνατό, τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο, και έτσι προσανατολιστήκαμε στο να διαμορφώσουμε δύο ταράτσες σε ταρατσόσους. Τώρα, χρησιμοποιήσαμε σπόρους παραδοσιακούς που μας προμήθευσαν οι Ριάδες, μια τοπική οργάνωση που συνεργάζεται με το Πελίτη, την παραδοσιακή τράπεζα σπόρων που έχουμε στην Ελλάδα. Εδώ βλέπετε τις φωτογραφίες από τα σπορία μας. Βλέπουμε μαζί, πάντα, συλλογικά. Και κατασκευάσαμε παρτέρια από πολύ, σχεδόν με μηδέν κόστος, από είτε χρησιμοποιώντας καφάσια που βρίσκαμε πεταμένα ή ξύλα από παλέτες που επίσης βρίσκουμε πεταμένες. Τα δίνουμε με γεωύφασμα και χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνικές μίξεις χώματος, φωκός, άλλων υλικών όπως ο περλίτης, η υδρασία κλπ. Τώρα εδώ βλέπετε ένα πείραμα που κάναμε πέρυσι το χειμώνα. Φτιάξαμε ένα παρτέρι περίπου ένα τετραγωνικό μέτρο και εφαρμόζοντας μεθόδους συγκαλλιέργειας φυτών, βάλαμε διάφορα πράγματα και εδώ, μαρούλι, ραπανάκι, ρόκα, σκόρδο, κρεμμύδι κτλ. Σε πολύ μικρό, με πολύ λίγο πάχος χώματος. Αυτά αναπτύχθηκαν και ήταν εντυπωσιακό ότι σχεδόν κάθε μέρα, κόβοντας λίγα φιλαράκια από το καθένα, μπορούσες να έχεις μια μικρή σαλάτα. Οπότε, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, επιβεβαιώσαμε ότι ακόμη και σε μια ταράτσα, ναι, μπορείς να παράξεις ένα κομμάτι των λαχανικών σου. Μπορεί να μην μπορείς να καλύψεις πλήρως τις ανάγκες μιας οικογένειας, αλλά ένα κομμάτι μπορεί να είναι από τη δική σου τροφή. Εδώ είναι φωτογραφίες από το καλοκαιρινό λαχανόκηπο, όπου είχαμε ντομάτες, μελιτζάνες.